Ποιο ήταν το θέμα, γιατί δεν ήρθατε να πει. Κάποιος θα πει, όποιος είναι επικάτω. Όχι, εγώ δεν ήμουν αυτή, εντάξει, καταλαβαίνω ότι είπαμε για την αλλαγή του χρόνου, είπαμε για τον χρόνο, έτσι. Το θέμα μας είναι τα γεγονότα που γυρνάνε στον χρόνο και η ζωή μας μέσα στον χρόνο, πώς είναι με Θεό, με Χριστό βέβαια και με χωρίς Χριστό και μέσα στην Εκκλησία του. Δηλαδή, ο χρόνος και όλα τα μέσα στον χρόνο, τότε είναι ωφέλιμα και χρήσιμα, καλά ή κακά είναι αυτά σύμφωνα με τη δική μας λογική, ωφέλιμα και χρήσιμα εφόσον τα κουμαντάρει εκείνος. Αυτό το θέλω μας. Άλλος, καλής κάτι. Δούμε και καλή χρονιά και ευλογημένη χρονιά. Σήμερα είναι και με το παλιό, καλή πρωτοχρονιά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Βασίλης, χρόνια πολλά. Και εγώ θα πω, σήμερα είναι 14 να είμαι Γενάρη, έχω γενέθλια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, α πω και εγώ δύο λογάκια για τον καινούριο χρόνο και για τον παλιό και για αυτά. Εφόσον ήταν το θέμα εκεί, ο παλιός ο χρόνος είναι κάτι που πέρασε, που ο Κύριος μεταφέρει το χρόνο το καινούριο σε εμάς, είναι μια καινούργια ευκαιρία. Πέρασε, λες, ο παλιός χρόνος. Λες ότι πέρασε ο παλιός ο χρόνος. Πέρασε. Όχι, να μου όπως να με το σκέφτομαι, εγώ θα το πω. Όπως το καταλαβαίνω. Ναι, ναι, όπως το καταλαβαίνω, εγώ θα το πω. Τώρα, αν έχω κάνει κανένα λαθάκι, θα πει. Λοιπόν, ο παλιός ο χρόνος πέρασε και ήρθε ο καινούριος χρόνος. Ο καινούριος χρόνος, αν αναλογιστούμε όλοι μας ότι ήρθε ο καινούριος χρόνος, χαρές, όπως ας πούμε συνήθως γίνεται τα βαντούρια, πετάνε διάφορα αυτά και γίνεται μια μεγάλη γιορτή, η γιορτή για μένα κοσμική. Ναι, δεν είναι αυτή. Η γιορτή είναι ότι εμείς δεν μπορούμε τον χρόνο να τον αγγίξουμε καθόλου. Και ο Κύριος μας δίνει τον καινούριο χρόνο και λέει, παιδί μου, ο παλιός ο χρόνος έφυγε. Σου δίνω την ευκαιρία με τον παλιό τον χρόνο, αν ήσουν παλιάνθρωπος, αν ήσουν παλαιός άνθρωπος, παλιάνθρωπος και είχες αμαρτίες, σου δίνω τον καινούριο χρόνο να γίνεις καινούριος άνθρωπος. Αν συλλάβουμε αυτό, πρέπει να δοξάσουμε το Θεό. Διότι ο Απόστολος Παύλος έλεγε συνέχεια, ουκέτι εγώ ζω. Άρα ο καινούριος χρόνος δεν είναι καθόλου δικό μας. Τίποτα δικό μας δεν είναι. Καθόλου δικό μας. Και δεν βάζουμε με το νου μας στο Θεό ότι αυτός τα φέρνει όλα και πρέπει να το δοξάζουμε. Να μας φωτίσει, να δούμε το μέσα μας. Πού πάμε, τι κάνουμε. Δεν θα προσθέσω τίποτα άλλο, θα πω κι εγώ συμπληρώνοντας. Για συμπλήρωση. Όχι. Ευχή βεβαίως, ευχή να μας δώσει αυτό το φωτισμό που ο ίδιος τον έχει, ώστε να προσέχουμε λίγο περισσότερο αυτή την ευλογημένη και Άγια Χρονιά που ανοίγει. Αυτό είναι το θέμα και το μεγαλείο της ψυχής μας. Τίποτα άλλο παρά. Ναι. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον σε εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον εμάς. Πάτερ ημών, ο ενδύσεις ουρανής, ευχαριστήτω το όνομά σου. Θέλει το βασιλείο σου. Γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εις ουρανών και επί της γης, τον άγνωτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερα, κι άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών. Και μη συνέχιση ημάς φιλεσμό, αλλά ρίστε ημάς από τον Παλού. Διευκόν τον Αγίον τον Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Πάντως, σήμερα είχαμε το... Καλή σύνταξη. Είχαμε καλή σύνταξη. Να έχουμε συνέχεια. Συνέχεια. Άμα θα πάει το πράγμα, σήμερα με τον κόσμο τι είναι. Λειτουργία εδώ. Ήμουν πιτσίρικος ακόμα, 12-13 χρονών. Πότε κουμπάρε? Πριν από 60. Του 47. Έχουμε 2007, πόσα χρόνια. 50 ακριβώς. Ή 60. Ναι, 2047. Είμαι 74. Εγώ σε φύγει. Δεν είναι και πολύ χρόνο. 51. Και 10 μέρες. Και 10 μέρες. Το θυμάσαι έτσι. Ναι, ναι.
εδώ στο Δημήτριος Άγιος Αναργύριος, ήμουνα σε ένα παπά που έκανε αυτές τις αγιογραφίες ένα χρόνο. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, Κώστα. Ήσουν μικρός τώρα. Έτσι. Με το νέο ή το παλαιό? Δηλαδή, 47. Το παλαιό. Ο Δημήτρης ήταν 13 χρόνων. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Το 47. Τι πλέεις από αυτήν την περίπτωση? Ο Θεός τον αναπαύσει. Το Αντώνιο. Δεν θυμάμαι τώρα. Είναι πολλά χρόνια. Αρχίζουμε. Λοιπόν, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύς, ουράνια παράκλητη, πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκύλος των ημίων και καθάρισον ημάς, ο πάσης κυρίως και σώσος μαθαίτητας της άρχισης. Αμήν. Καλή και ευλογημένη να είναι η καινούρια χρονιά που μας άνοιξε και που βέβαια ενώ άνοιξε δεν γνωρίζουμε τι περιμένει το καθένα μας. Βαδίζουμε στο λεγόμενο άγνωστο. Σίγουρα όμως, ενώ όλοι πορευόμαστε, όλη η ανθρωπότητα, με άγνωστο το τέρμα μας, αυτό εννοώ βεβαίως, ο καθένας μας ρυθμίζει, έχει το δικαίωμα από τον Κύριο να ρυθμίζει τη ζωή του ώστε να είναι ανώδυνα, ανεπέσχυντα και ειρηνικά σύμφωνα με το αίτημα της Εκκλησίας μας, τα τέλη μας. Μιλάμε και ευχόμαστε όλοι ο ένας τον άλλον χρόνια πολλά και χρόνια να είναι ευλογημένα από τον Θεό. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι αδύνατον εκ των πραγμάτων να ταξιδεύει ένα καράβι χρόνια και χρόνια και να μην συναντήσει φουρτούνες και κακοκαιρίες και μπελάδες πολλές φορές. Κινδύνους που δεν τους περιμένει κανείς. Αυτή είναι συνοπτικά η ζωή του ανθρώπου. Παρόλο ότι τα χρόνια φαίνονται πολλά ή ορισμένοι έχουν ζήσει ήδη πολλά χρόνια, εν τούτης όλα αυτά τα χρόνια μοιάζουν με ένα κόκο που ραμφίζει ένα πουλί από την άμμο της παραλίας στη θάλασσα. Τόσο πολλά είναι τα χρόνια που εμείς ζούμε ή έζησε ακόμα και αυτός που έζησε τα περισσότερα χρόνια και ονομάζεται Μαθουσάλας. Ορισμένοι στη ζωή αυτή που ζούμε, λίγοι είναι, πολλοί είναι, έχουν
μέσα στο περιεχόμενο της ζωής τους, κατά θεία παρακόρηση, να διανύσουν έτη ή καθυλωμένοι στο κρεβάτι ή με ένα σωρό δυσκολίες. Ανέχεια, φτώχεια, με προβλήματα μέσα στο σπίτι από τα μέλη της οικογένειας που ζητούν να λυθούν, άλλοι ζητούν να τα λύσουν με τη λογική τους και άλλοι ζητούν να τα λύσουν με την προσευχή τους και άλλοι με την υπομονή τους, για να επιβεβαιωθεί εκείνο που είπε ο Κύριος: «Εν τη υπομονή ημών κτίσεστε τας ψυχάς ημών», ότι ο τρόπος που αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και οι περιπέτειες στεφανώνονται μόνο με το στεφάνι της υπομονής. Και βέβαια τα προβλήματα είναι άλλοτε ατομικά, άλλοτε οικογενειακά και άλλοτε αφορούν την πόλη ολόκληρη ή το έθνος ή το κόσμο ολόκληρο προβλήματα. Και νομίζω ότι αυτή η ποικιλία υπάρχει και θα υπάρχει στον κόσμο μέσα. Άσε μας Κύριε να πάμε να βγάλουμε τα αγκάθια από το χωράφι. Εμείς πήραμε σπόρο καλό σε καλή γη. Έτσι λέει ο Κύριος ότι είπαν οι γεωργοί στο αφεντικό που είχε στείλει για να καλλιεργήσει το χωράφι και να το σπείρουνε. Και ο Κύριος απάντησε. Και ο Κύριος απάντησε. Όχι να μην βγάλετε τα αγκάθια. Να τα αφήσετε τα αγκάθια. Ώστε όταν έρθει η ώρα του θερισμού να θεριστούν μαζί με τον καλό σπόρο και αυτά να πεταχθούν στο καμίνι της φωτιάς να καούν και τα καλά στην αποθήκη. Συνεπώς αυτό είναι ο αγρός της κοινωνίας, αυτό το περιεχόμενο έχει και ανάλογα το που είναι ενταγμένος κανείς. Δηλαδή τι εννοώ, ανήκει στο σπόρο του Κυρίου και με τη βοήθειά του φροντίζει τα αγκάθια να μην τον κεντίζουν πολύ, γιατί χωρίς πειρασμό δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος, δεν είναι δυνατόν να ζήσει ο άνθρωπος. Βεβαιώνει ο Άγιος Αντώνιος ότι είναι αδύνατον να βρει κανείς την πόρτα του Παραδείσου αν μείνει απείραχτος στη ζωή αυτή. Ουδής απείραστος δύναται εισερθεί στη Βασιλεία του Θεού χωρίς πειρασμό. Πού θα τον βρει, αυτό είναι θέμα άγνωστο. Πάντως θα τον βρει τον πειρασμό. Η χρονιά και το περιεχόμενό της είναι εξ ολοκλήρου, όχι η χρονιά, αλλά όλοι οι αιώνες
που κυλούν και θα κυλήσουν μέχρι τέρμα αιώνος, είναι γνωστοί στον Κύριο. Ξέρει ο Κύριος, γιατί λέει εκεί που διαβάζουμε τη Θεία Μετάληψη, και τα μήπο πεπραγμένα, και τα μήπο πεπραγμένα, και εκείνα που δεν έχουμε κάνει, κάθε άνθρωπος, σε όποια εποχή γεννιέται, του οφείλονται χρόνια να ζήσει, μέσα στα οποία θα κάνει έργα. Αυτός θα γεννηθεί μετά από 100 χρόνια, παραδείγματος χάρη, αν υπάρχει ζωή. Το τι θα κάνει είναι γραμμένα μέσα στο βιβλίο του Θεού. Και τα μήπο πεπραγμένα και εκείνα που δεν έχουν πραχθεί, γεγραμμένα είναι γραμμένα, σι τη χάνει. Τυχαίνει να τα έχεις γράψει και να τα γνωρίζεις εσύ. Άρα ο Κύριος μας τα γνωρίζει όλα, και τα παλιά και ετούτα της στιγμής και τα μελούμενα, γι' αυτόν είναι η παρούσα στιγμή. Τα γνωρίζει όλα. Αφού τα γνωρίζει όλα, εμείς ως άνθρωποι θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι εφόσον η ζωή δεν είναι στατική, δηλαδή μόνιμα υγεία δεν έχει κανείς, μόνιμα χαρά δεν έχει κανείς και μόνιμα λύπη δεν έχει κανείς, μόνιμα ημέρα δεν είναι, αλλά έχουμε και νύχτα. Συνεπώς και μόνιμα νέος δεν είναι κανείς, γιατί γρήγορα φεύγει εκείνο που λέγεται άνοιξη και έρχεται φθινόπωρο και χειμώνα. Εναλλάσσεται η μία εποχή την άλλη, όμοια, και ό,τι φέρνει ο χρόνος είναι εναλλασσόμενο. Εναλλασσόμενο το ένα με το άλλο. Έδωσε ο Θεός στον Αβραάμ πολλά άγαθα, όλα τα άγαθα. Και εμείς λέμε όταν ευχόμαστε, του Αβραάμ τα καλά να έχεις. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τον Αβραάμ τα καλά, δεν, μάλλον του Αβραάμ τα καλά δεν του άλλαξαν ποιότητα στο χαρακτήρα του. Αντίθετα, του πρόσθεσαν ποιότητα. Από το καλό στο καλύτερο έως και στο άριστα πήγε ο Αβραάμ με τα αγαθά που του έδωσε ο Θεός. Επίσης, μέσα στο κύλισμα των χρόνων η Γραφή αναφέρει ότι ο Ιώβ κύλησε τη ζωή του μέσα σε μπόρες και αρρώστιες αξεπέραστες που λέμε εμείς οι άνθρωποι. Όμως ούτε τα δεινά των Ιώβ τον πείραξαν στην ψυχή. Γιατί? Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο από τον νυν και ως θεόνος. Εκείνο που είχε μέσα στο είναι του ήταν το όνομα του Κυρίου, που το ζούσε πάντοτε και είχε τις ευλογίες του, γι' αυτό και ο ίδιος μετά από όλες αυτές τις μπόρες που πέρασε είπε «Ή το όνομα Κυρίου, ας είναι το όνομα του Κυρίου ευλογημένο από τώρα και στους αιώνας». Είναι πάντως γεγονός
είναι γεγονός. Ότι αυτά είναι αναστήματα, ο Αβραάμ, ο Ιώβ, οι τρεις παιδες, ο Δανιήλ, οι προφήτες, που τα βλέπει κανείς σαν ήλιους, δίπλα στο μεγάλο ήλιο τον Κύριο, και παραδειγματίζεται. Βεβαίως, για παράδειγμα είναι, σε εμάς, μη συγκρίσιμα παραδείγματα με εμάς εκείνα τα μεγάλα αναστήματα, αλλά σαν φως που μας φωτίζουν και σαν παράδειγμα που μας παραδειγματίζουν. Πάντως, να έχουμε υπόψη μας ένα πράγμα, ότι τα κακά ή απλώς τις συμφορές που κλείνει η ζωή, δεν τα έδωσε ο Θεός. Δεν δημιούργησε ο Θεός το κακό. Γιατί αν πούμε ότι δημιούργησε ο Θεός το κακό, από εκεί και πέρα είναι σαν να λέμε είναι κακός Θεός. Γιατί δημιούργησε το κακό και τα λεπορούνται και βασανίζει τα πλασματά του. Αυτό είναι μία βλασφημία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κίνητρο, αιτία, μία και μοναδική και επανάληπτη, που δημιούργησε το σύμπαν ολόκληρο, όλο το σύμπαν, μες το οποίο και εμάς, είναι το όνομά του, κίνητρο. Το όνομα του Θεού είναι αγάπη. Ο Θεός αγάπη εστί. Και κάποιος μοναχός Αγενδρός, που επισκεφθήκαμε πέρσι, τέστα, ναι, μας λέει, παιδιά, προσέξατε να δείτε αυτή η αρετή, η μία και μοναδική, από τι αρχίζει, από α και ω. Είναι, και είναι το α και το ω. Αγαπώ. Α, ω. Επαναλαμβάνω ότι μόνο η θεία του αγάπη ήταν και είναι και θα είναι η αφορμή και η αιτία της δημιουργίας όλων των όντων. Ανέτιος των κακών είναι έξω πάση αιτίας κακού ο Θεός. Άλλωστε, του φωνάζουμε μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμόν. Του λέμε μην επιτρέψεις να πειραχτούμε. Και βεβαίως ο πειρασμός είναι διπλός, και σωματικός, γιατί έχουμε και σώμα, και πνευματικός. Γιατί θεωρούμε πάντοτε εμείς οι άνθρωποι αδύνατο τον εαυτό μας και ίσως με τις δυνάμεις μας, και έτσι είναι, δεν θα μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα. Πάντως, ο Κύριος δεν αφήνει τον άνθρωπο που τον φωνάζει να αντιμετωπίζει οποιοδήποτε, θα πω τη λέξη, κακό ίσον πειρασμό με τις δυνάμεις του, εφόσον του το ζητάει. Όλοι έχουμε παραδείγματα συναντήσει στη ζωή μας, πώς σηκώνουν ορισμένοι γονείς αυτό που δεν χωράει στο λογισμό μας εμάς. Τώρα αν το πούμε αυτή τη στιγμή, θα πάθουμε, ίσως πάθουμε κάτι. Δηλαδή υπάρχουν γονείς σήμερα
που φεύγουν τα παιδιά τους πρόωρα από ατύχημα, από ασθένεια και το καθεξής. Είναι βάρος, όπως λένε οι γονείς, ασήκωτο με την ανθρώπινη δύναμη. Και όμως σηκώνεται. Σκεπτόμουν και έλεγα, μου έλεγε κάποιος, ο Κακομοίρης έλεγε για τον συνάνθρωπό του, έχασε το παιδί του από ατύχημα. Αν ήμουνα εγώ, θα τρελνόμουν. Έτσι μου λέει κάποιος. Και ήρθε στη θέση του εγώ εκείνου και δεν έχει τρελαθεί και λέει, δόξα ο Θεός, μου έδωσε δύναμη και το σήκωσα. Είναι, παραλαμβάνω, ποτήρι που προσφέρεται, βεβαίως πικρό ποτήρι που προσφέρεται, μα που όταν προσφέρεται το ποτήρι αυτό, συνακολουθεί και η δύναμη και η χάρη του Θεού για εκείνο που θέλει να έχει τη βοήθεια του Θεού. Θα πρέπει εμείς σαν άνθρωποι να έχουμε υπόψη μας και το έχουμε υπόψη μας ότι τώρα είμαστε, την παρούσα στιγμή ζούμε και την άλλη στιγμή δεν την ξέρουμε, γιατί δεν είναι στα χέρια τα δικά μας. Επίσης, τώρα μας έχει φιλοδορήσει ο Θεός με ορισμένα αγαθά. Την άλλη στιγμή δεν ξέρουμε αν τα έχουμε στο χέρι μας τα αγαθά εκείνα. Οτιδήποτε αγαθά κι αν είναι. Οτιδήποτε αγαθά κι αν είναι. Γιατί ουδέν εις ενέγκαμε, τίποτα δεν φέραμε όταν ήρθαμε, ουδέ εξενεγκήν τη δυνάμεθα και ούτε μπορούμε να φεύγοντας από εδώ να κουβαλήσουμε κάτι. Πώς το λέει ο λαός, το σάβανο δεν έχει χέρια, ούτε τσέπες, τσέπες, δεν έχει τσέπες, τσέπες δεν έχει χέρια, ούτε χέρια ούτε τσέπες, δεν κουνιώνται. Λοιπόν, ναι, επομένως, λέει, τι πρέπει να κάνω γέροντα, να έχεις υπόψη σου ότι ήρθες και ότι θα φύγεις, χωρίς να ξέρεις πότε. Και βέβαια, αν σε εμάς που ζούμε μετά Χριστόν, να το πω ανάποδα, ο Φίλιππος, ο βασιλιάς της Μακεδονίας, είχε δούλους που τον υπηρετούσαν. Και σε έναν από αυτούς είχε πει, κάθε πρωί που θα με συναντάς, θα μου θυμίζεις το εξής. Η λέξη δέσποτα σημαίνει κύριε. Δέσποτα, θα μου λες, μέμνησο, φέρε στο μυαλό σου, τώρα που είμαι μπροστά σου, ότι θνητός είσαι, ότι είσαι άνθρωπος που ήρθες και να φύγεις. Αυτό έχει διατάξει σε ένα δούλο που το θυμίζει κάθε πρωί. Είσαι για ταξίδι, είσαι για ταξίδι, για άλλη ζωή. Και μιλάμε για εποχή δουλατρική. Ο Απόστολος Παύλος είχε το εξής στο νου του. Δύο κόσμους. Ένας κόσμος ήταν το ποιμνιό του. Το ποιμνιό του. Που βεβαίως το είχε γεννήσει ο ίδιος, πνευματικά εννοώ, γιατί και με το κήρυγμα του Κυρίου και με το αίμα του το πότσε και δημιούργησε εκκλησίες στην Ασία, στην Αθήνα, στην Κόρινθο. Λοιπόν, φώναζε δυνατά, είναι γραπτό μέσα στις επιστολές του, επιθυμώ
έχω μία επιθυμία μοναδική, αναλύσε, άλλη μια φορά να το πω, μία λεξούλα είναι, αναλύσε, δηλαδή το σώμα που μου έχει δώσει ο Θεός να διαλυθεί στα στοιχεία από τα οποία έχει συνδεθεί. Άρα είναι χώμα, νερό και τι άλλο είναι, τρία είδη, χώμα, νερό και φωτιά. Πυλός. Όχι. Και κάτι ακόμα είναι, τρία στοιχεία. Λοιπόν, και ψυχή, πλέον. Ναι, και ψυχή. Λοιπόν, εμένα αυτή είναι η επιθυμία μου. Γιατί επιθυμώ συν Χριστώ είναι. Επιθυμώ να είμαι στην αγκαλιά του Χριστού. Η ζωή αυτή που κυλάει δεν μπορεί να συγκριθεί με την αιωνιότητα σε καμιά περίπτωση. Αφού άλλωστε μην ξεχνάμε ότι πήγε ζωντανός εκεί πάνω. Πήγε ζωντανός. Κατέβηκε κάτω με τη χάρη του Θεού πάλι και τι είδες Παύλε, τι να σας περιγράψω, αυτά που δεν έχετε δει, αφού δεν έχετε δει πώς θα τα καταλάβετε. Είναι απερίγραπτα, δεν περιγράφονται. Λέει, πώς τα είπε, α, ους, ουκίκουσε. Λέει, άκουσα εκείνα που δεν τα έχει ακούσει ποτέ αυτή μέχρι τώρα. Και είδα όσα μάτι δεν είδε και γλώσσα δεν μπορεί να τα περιγράψει και μυαλό να τα συλλάβει. Συνεπώς, για αυτά τα αγαθά ένιωθε σε όλο του το είναι ότι τον κάλεσε ο Κύριος και αυτό και επιθυμούσε τα αγαθά εκείνα να αγκαλιάσει. Μια ώρα αρχίτερα, επιθυμώ λέει. Ήταν δηλαδή καυτή του επιθυμία. Την είχε μία και μοναδική. Αλλά όμως είχε, αισθανόταν ένα εμπόδιο τεράστιο μπροστά. Τι να κάνω όμως που δεν με αφήνει λέει η αγάπη σε εσάς που άμα φύγω εγώ θα έχετε ζημιά. Αυτό αισθανόταν. Άμα φύγω θα έχετε ζημιά. Άμα μείνω, κακό για μένα, καλό για εσάς. Αλλά άμα φύγω, είναι καλό, γιατί θα πάω να τα πω στον Κύριο. Έχει δύο λεξούλες σε μια επιστολή του, ο Απόστολος Παύλος, που δείχνει τον τρόπο που πρέπει ο καθένας από εμάς να ζει κάθε στιγμή. Λέει επιλαβού πιάσου γερά, το επιλαβού σημαίνει επιλαβού, όπως λέει αντιλαβού σημαίνει βοήθησέ μας, η λέξη επιλαβού σημαίνει πιάσου γερά από την αιώνια ζωή, της αιωνίου ζωής. Αγκάλιασε τη σφιχτά, κράτησε την, μην την αφήνεις, μέχρι ότου σε τραβήξει το σκηνί αυτό πάνω από τα κύματα της θάλασσας αυτής εδώ πέρα. Όλοι μας έχουμε δει και στην τηλεόραση αυτούς που περνάνε περιπέτεια να βυθίσει το πλοίο και να πάει το αεροπλάνο και να ρίχνει το σκηνί δεξιά την εκεί πέρα και τους δέρνουν και τους τραβάνε πάνω. Φανταστείτε, μιλάμε για το σκηνί, τι είναι εκεί πέρα και στραβάνε, τους δέρνουνε. Έτσι πιάσου γερά από το σκηνί της αιωνίου ζωής για να σωθείς από αυτή την κακοκαιρία της κυματίζουσας σας θάλασσας του κόσμου τούτου. Λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος είχε πιαστεί πολύ γερά από ένα και μόνο πράγμα. Από ένα και μόνο πράγμα.
Το φωνάζει ο Κύριος, το λένε και οι Απόστολοι. Το όνομα του Κυρίου. Το όνομα του Κυρίου. Γιατί δεν υπάρχει άλλο όνομα κάτω από τον ουρανό, λέει ο Απόστολος Πέτρος, βάσει του οποίου να μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος και να πάει στην αγκαλιά του Κυρίου. Αυτό το όνομα είναι το όνομα Κυρίου. Για ακούστε, λένε οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και αρχιερείς στον Πέτρο, που έκανε καλά ένα παράλυτο. Σε ποιο το όνομα τον έκανες καλά, το ρωτάνε. Αυτοί ξέρανε σε ποιο το όνομα τον έκανε καλά το παράλυτο. Λοιπόν, άμα ξανακούσουμε ότι εσείς κηρύξατε στο όνομα εκείνου, δεν θα ζήσετε. Τους απήγησαν. Και έδωσε την απάντηση ο Πέτρος και είπε, ου και στην όνομα έτερων υπό τον ουρανό, άλλο κάτω από τον ουρανό, ημί το όνομα του Ιησού Χριστού σταυρωμένου. Ενώ δι σωθήνε. Ενώ δι σωθήνε. Πάνω στο οποίο βασίζεται κάποιος και σώζεται. Δεν υπάρχει. Κάντε μας πιο λιανά. Το κάνει λιανά. Θα το ξαναπώ. Ναι. Ξαναπώ. Μη ξανακηρύξετε στο όνομα του Ιησού Χριστού, εκεί που σταυρώσαμε εμείς, με άλλα λόγια, του είπαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Γιατί σας περιμένει ο θάνατος. Συνδέομαι με τον Αποστόλο Παύλου που λέει, εγώ επιθυμώ να πεθάνω, επιθυμώ να λύσε. Και οι Απόστολοι το ίδιο ένιωθαν. Με βάση αυτό τον κόσμο της αγάπης στο όνομα του Χριστού, που δεν έβλεπα τίποτα άλλο από τον Κύριο και μόνο τον Κύριο, απάντησαν. Ότι ένα όνομα στον κόσμο υπάρχει, άλλο ανώτερο δεν υπάρχει, με αυτό ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί, συνεπώς εμείς δεν θα το κλείσουμε το στόμα μας με τίποτα, θα κηρύξουμε το όνομά του και ας μας σκοτώσουν. Τότε ακούστηκε εκείνο το περίφημο «Πειθαρχήν δι Θεό, μάλλον ή ανθρώπης». Λιανά, εμείς δεν ακούμε με τίποτα σε αυτά που λέτε εσείς οι Φαρισαίοι, αλλά θα κάνουμε πειθαρχία στο όνομα του Κυρίου Ιησού, παρά σε ανθρώπους. Αν σταθούμε σε αυτό, έχουμε και να πούμε, λέμε λοιπόν ότι ένα πράγμα πρέπει να καλλιεργήσουμε εμείς, ο καθένας μας. Ο καθένας μας. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε αδυναμίες, δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε ελαττώματα, μα γι' αυτό ακριβώς πρέπει να αγαπάμε το Κύριό μας και το όνομά του να είναι πάνω απ' όλα. Θυμάμαι, συγχωρέστε το μου τώρα, αυτή τη στιγμή μου παίρνει το λογισμό, έτσι. Άργησα πολύ να το καταλάβω. Τότε που περνούσα την περιπέτεια με τη στέλα που είχε εκείνους τους χίλιους καρκίνους που είχε πάνω της, το λίγο το λεγόμενο, όταν πήγα στον πατέρα Πορφύριο και του ζήτησα τη βοήθεια, του λέω, γέροντα, τι να κάνω για να γίνει καλά. Ακριβώς αυτή τη φράση την πρόταση του είπα. Και μου λέει, να λες το όνομα του Κυρίου, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Αυτό θα λες, μου λέει. Στάθηκε εκεί, έφυγα εγώ. Όντως έκανα αυτό που μου είπε. Όντως. Όταν πέρασε ο καιρός και έγινε καλά, δεν το κατάλαβα μετά. Το κατάλαβα πριν από λίγα χρόνια. Λέω, κοίταξε να δεις που δεν κατάλαβα τότε ότι το όνομα του Κυρίου έκανε καλά τη στέλα. Το όνομα του Κυρίου. Διώχνει όλα τα κακά, δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Όλα. Όταν σου λέει, πες το. Δεν υπάρχει λοιπόν άλλο όνομα που να διώχνει όλα τα κακά. Όλα τα κακά. Δεν
Είναι, φωνάζω, το λέει και έχει μια ομιλία ο Ιερός Χρυσόστομος που λέει ότι ούτε στην αίτιος των κακών ο Θεός. Δεν είναι ο Θεός αίτιος των κακών. Αλλά τα κακά εμείς τα φέρνουμε μέσα μας και τα κουβαλάμε και πάσχουμε από μονάχοι μας. Από μονάχοι μας. Θα πείτε τις αρρώστιες και το θάνατο, ούτε και τον θάνατο, ούτε και τις αρρώστιες δημιουργήσε ο Θεός. Αλλά επέτρεψε. Και το εξηγήσουμε. Το μεγαλύτερο από το κακό είναι ο θάνατος. Λέει, έσκατο το κακό, το τελευταίο κακό και το μεγαλύτερο που θεωρούμε εμείς είναι το να πεθάνει ο άνθρωπος. Όπως είναι φυσιολογικό. Με την αντίληψη δική μας δηλαδή, κακό, όχι ότι είναι κακό ο θάνατος, κάποια στιγμή είναι επόμενο. Επόμενο είναι. Το θεωρούμε κακό εμείς, ναι. Δεν είναι κακό. Προφανώς κατά την. Την αντίληψη του Θεού, εφόσον μα δείξει, είναι μια δοκιμασία δηλαδή. Και ο θάνατος μέσα σε αυτό δοκιμασία. Να πούμε, όταν είσαι στην ηλικία σου και έρθει η ώρα σου, έληξε το γραμμάτιο, εντάξει, αλλά αν τα πάρουμε και αυτούς που φεύγουν στα 10, 11, 12 κτλ, για εκείνους που τους φεύγουν είναι κακό. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, και κάτι ακόμα. Κακό εντός εισαγωγικών είναι αυτό πάλι. Ναι, το καταλαβαίνεις και το καταλαβαίνω. Πολύ καλά και το καταλαβαίνω και τα αδελφιά εδώ πέρα. Γιατί, π.χ. έχουμε γονάκια. Περνάει από το λογισμό μας να δούμε το γονάκι μας πεδαμένο. Πώς θα σας δούμε. Να μην πω τα παιδιά, αλλά τα γονάκια ειδικά μιλάμε τώρα. Του Θεού όμως τις βουλές τις ξέρεις. Για να πάρει ένα γονάκι, σίγουρα είναι ένα πολύ μεγάλο κακό. Σύγκριση δεν υπάρχει. Έτσι. Αυτό είναι που δεν το καταλαβαίνω. Σύγκριση. Με την ανθρώπινη σκέψη. Έτσι, με την ανθρώπινη σκέψη το κάνουμε σαν κακό. Όμως δεν ξέρουμε ποια ήταν η σκέψη του Θεού και έκανε όλο. Όμως ξέρουμε ποια είναι η σκέψη του Θεού. Ότι είναι άγγελος στον ουρανό. Ξέρουμε. Τελείωσε, είναι, το έχει πει. Και όταν πήγα και εγώ στο όρος με το φίλο μου εκεί πέρα που είχε χάσει το παιδί του, του λέει: το παιδί σου είναι στην αγκαλιά του Κυρίου. Μη σκάς, και του έδωσε χειροπιαστά πράγματα, καταλάβει ότι όντως είναι. Και εδώ η Ταρσό, με το παλιό στο μοναστήριο εδώ κάτω τη κακή θάλασσα, μια γυναίκα σαλή. Ναι, σαλή. Και εκεί πήγαμε, το παιδί σου είναι στη φρεσκιά του Θεού, του λέει. Αυτή η σαλή. Πού την έχουν να με θάψει, πάνω στο μοναστήριο. Εκεί, εκεί, δεν ξέρω πάνω. Πάνω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, το θέμα μας είναι. Βεβαίως, σύμφωνα με την πίστη μας, εάν θέλουμε να το καταλάβουμε, θάνατος δεν υπάρχει. Στην ουσία, θάνατος δεν υπάρχει. Γιατί θα φέρω στη μνήμη μας, ο αριθμός, ο γνωστός αριθμός, δεν είναι όσο θα ακούσετε, 11 εκατομμύρια μάρτυρες έχουν δώσει το αίμα τους και τη ζωή τους και είμαστε εμείς εδώ στην Εκκλησία μέσα και μιλάμε αυτή τη στιγμή ελεύθερα. Τους έφαγε μαχαίρι, φωτιά, βασανιστήρια κλπ. Το πρώτο αιώνα. Έτσι. Αν λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρει ο αιώνας. Όχι, το πρώτο αιώνα. Όχι, έχουμε αιώνες στη συνέχεια. Έχουμε και οικονομαχία, έχουμε και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, ο αριθμός αυξάνει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει αυξάνει ο αριθμός. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο που αυξάνει. Εάν ήταν κακό ο θάνατος, κανένας από αυτούς. Και δεν ήταν αλήθεια ο Χριστός που αναστήθηκε, κανένας από αυτούς δεν θα έβαζε το δαχτυλάκι του. Να του πάρουν λίγο για αυτή την πίστη στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αντίθετα, θα έλεγε μακριά, μακριά ο θάνατος. Άλλοι έπαιρναν και τα παιδιά τους μαζί. Ε? Έπαιρναν και τα παιδιά τους μαζί, άλλοι μάρτυρες, μεγάλους αγίους. Όλη η οικογένεια. Αγία Σοφία, με τις τρεις δυνατές. Μάλιστα, όλη οικογένεια. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι όλα όσα συζητήσαμε και συζητάμε είναι το περιεχόμενο του ποτηρίου που ονομάζεται ζωή. Ζωή. Θα ήθελα εδώ να σταματήσω λίγο και να φέρω μια εικόνα. Α,
αν δεν απατώμε, είναι παρμένη από ένα βιβλίο που φέρνει το όνομα «Πολύτιμος Μαργαρίτης». Εκεί έχει ένα δέντρο και πάνω στο δέντρο έχει αναρριχηθεί ένας άνθρωπος και κόβει και τρώει γλυκόχυμους σαν το μέλι καρπούς. Κάτω στη ρίζα του δέντρου είναι δύο ποντικοί, ένας μαύρος και ένας άσπρος, και τρώνε τη ρίζα του δέντρου. Πώς το λέμε, πριονίζουν τις ρίζες. Τρίκι, 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 τρίκι. Τρώει ο ένας, τρώει ο άλλος ποντικός, τρώει ο ένας, τρώει ο άλλος ποντικός. Και βέβαια κάποια στιγμή φτάνω και στην τελευταία ρίζα και κραπ, πέφτει το δέντρο. Αυτή είναι μια εικόνα. Μια εικόνα της ζωής μας. Ο καθένας μας είναι ανεβασμένος στο δέντρο αυτό. Ονομάζεται ζωή. Τώρα ήδη ο μαύρος ποντικός τρώει τις ρίζες, η νύχτα της ζωής μας. Το πρωί πρωί θα αρχίσει το άσπρο να τρώει τις ρίζες της ζωής μας. Εμείς είμαστε απορροφημένοι από τα υλικά αγαθά της ζωής. Μέχρι που η μέρα και η νύχτα θα έχουν τελειώσει για μας και θα τελειώσει η ζωή και αλλήμονό μας να είμαστε στους καρπούς, στους γλυκόχυμους αφιερωμένοι και όχι στο νόημα της ζωής. Και όχι στο νόημα της ζωής. Τότε θα είμαστε όντως, όντως χαμένοι. Γιατί δεν πλαστήκαμε για τους χυμούς. Πλαστήκαμε για αυτό που λέγεται αιώνια ζωή. Εγώ ημί. Η οδός. Η αλήθεια και η ζωή. Με κεφαλαία γράμματα. Θέλω να πω Κωνσταντίνη που είπες τώρα αυτό. Να πεις. Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο διδακτικό. Δηλαδή, άραγε ο άσπρος ποντικός με το μαύρο δείχνει τα έργα μας τη νύχτα και την ημέρα. Πώς στίζουμε για να φτάσουμε εκεί. Το ένα ποντίκι συμβολίζει τη νύχτα. Ναι, τη νύχτα. Ναι. Και το άλλο την ημέρα. Το άσπρο. Αυτό είναι με τα έργα μας. Όχι. Τα έργα είναι ένα. Άμα τρως το μέλι μόνο, ασχολείσαι μόνο για τα υλικά αγαθά. Οπότε στράφει πάει η ζωή. Δεν το κατάλαβα. Α, εντάξει, εντάξει. Στράφει πάει η ζωή. Αν όμως προσέξεις και δεν ανέβεις το δέντρο μόνο και μόνο για τα υλικά αγαθά, για σένα ούτε το μαύρο θα είναι που θα σε ενοχλήσει, ούτε το άσπρο. Μάλιστα. Γιατί έχεις καταλάβει ότι πρέπει εσύ να αποθέσεις το είναι σου και τα υπάρχοντά σου και οτιδήποτε έχεις εκεί ψηλά. Μάλιστα. Και τι λέει το πολίτευμά μας, είναι ένα, η ζωή πάνω στο Ευαγγέλιο και η πόλη μας δεν είναι αυτή εδώ, δεν είναι ο κόσμος ο παρόν που ζούμε. Λέει, μία πόλη έχουμε, Απόστολος Παύλος, μία πόλη, μία και μοναδική όλη η ανθρωπότητα. Και το φωνάζει, μια ωραία φράση, πολύ ωραία φράση. Αυτής της πόλης, τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Τεχνίτης και δημιουργός της πόλης αυτής είναι ο Θεός. Μπήκες μέσα, τελείωσε. Άλλη πόλη σε και αυτή δεν υπάρχει. Άρα δεν πρέπει να λες τη ζωή. Να λέμε την αιώνια ζωή. Αυτό πρέπει να... Να καταλάβω. Όταν λες, είπες τρία πράγματα προηγουμένως και στο τέλος είπες για τη ζωή. Για τη ζωή που λέει ο Χριστός. Ναι. Άρα πρέπει να λέμε την αιώνια ζωή. Αυτό πρέπει ο άνθρωπος να ζητάει. Να ζητάει και να ζητάει. Αυτό πρέπει να ζητάει. Την αιώνια ζωή. Την αιώνια ζωή και μόνο. Ζωής και το όχι. Γι' αυτό μιλάμε. Όταν μιλάμε για τον Χριστό εννοούμε αιώνια ζωή. Δεν εννοούμε. Όχι, θέλει χαρακτηρισμό για την αιώνια. Άντε, να πούμε, θέλει χαρακτηρισμό. Όχι, έχει σημασία. Πώς δεν έχει σημασία. Γιατί αυτός ο οποίος δεν ξέρει αποδηματικά νομίζει για τη ζωή πιάνει. Αυτή είναι εδώ. Λοιπόν. Όχι, είναι σωστό αυτό ή όχι. Η αιώνια ζωή, σύμφωνη. Όπως το καταλαβαίνεις εσύ, έτσι και είναι. Έτσι και είναι. Μας θυμίζει τώρα... Κάθε μέρα θυμόμαστε το θάνατο.
για να υπολογίζουμε την αιώνια ζωή. Αλλιώς. Πάντως. Να σκεφτόμαστε το πάντως. Εάν σταθούμε σε αυτά που τα ονομάζει ο πολλής κόσμος συμφορές, κακά, θα δούμε ότι είναι μόνο για εκείνους που τα ονομάζουν έτσι κακά και συμφορές. Μόνο για εκείνους που τι κάνουνε, δεν έχουν καμία σχέση με τον Θεό, είναι όντως συμφορές. Γιατί οι άλλοι, οι ολίγοι, δεν τα ονομάζουν συμφορές. Τα ονομάζουν μέσα, με τα οποία μεταβαίνουν από το θάνατο της παρούσης ζωής, στην όντως αιώνια ζωή. Στην όντως αιώνια ζωή. Ο Δαβίδ λέει, ο προφήτης, Κύριε, του μιλάει προσευχόμενος, εν θλίψη εμνήστη μέν σου. Θα εξηγήσω. Όταν βρισκόμαστε μέσα στη θλίψη, τότε σε θυμηθήκαμε και σε βρήκαμε. Και ακόμη, πάνω στο ίδιο θέμα, εν θλίψη επλάτινάς με. Πιο απλά, το καιρό που βρισκόμουν μέσα στο καμίνι της θλίψεως, μου άπλωσες την καρδιά, μου την άνοιξες και κατάλαβα ότι εκεί μέσα ήσουν εσύ και εκεί σε βρήκα. Μέσα στη θλίψη, Κύριε, σε γνώρισα και σε βρήκα, άρα την καρδιά μου, μου την άνοιξες, μου την πλάτη να καταλάβω ότι μπορώ να σε ζητάω και μάλιστα μέσα στη θλίψη. Και μάλιστα μέσα στη θλίψη. Όταν μελετάμε τις γραφές, είτε Παλαιά είτε Καινή Διαθήκη, δεν είναι η μελέτη ανάγνωση απλών γεγονότων που θα τα εισπράξει εδώ ο νους και θα πει ωραία, γνώρισα και αυτό. Δεν είναι αντικείμενο γνώσης του νου, αλλά είναι βήμα ψυχής, κάθε μελέτη γραφής. Κάθε φορά που μελετάει γραφή ο άνθρωπος, η ψυχή εισπράττει με το δικό της τρόπο που ο Θεός έχει χαρίσει, αυτό που ήδη το μαθαίνει και μεγαλώνει. Μυστικά και αθόρυβα, μέχρι ότου η ψυχή, λέει η γραφή, φτάσει σε κάποια όριμη ηλικία. Κάποια όριμη ηλικία. Πού θα της πει, έλα εδώ τότε. Έλα τότε. Να σας θυμίσω κάτι. Γιατί πιάσαμε προηγουμένως στο θέμα μας μέσα και για τα άωρα, δηλαδή για εκείνους που φεύγουν πρόωρα από τη ζωή, που δεν έχουν περάσει ή τα 5 ή τα 10 ή τα 20 ή τα 30 χρόνια κλπ. Και λέμε φεύγουμε, έφυγε νωρίς. Λέει όμως η Αγία Γραφή, εσείς μετράτε με το μυαλό σας τα χρόνια από τη γέννηση μέχρι τα 100 και λέτε έφυγε φυσιολογικά. Έτσι λέει η λογική δική σας, το λέω στην γλώσσα την απλή τη δική μας. Για τη δική μου λογική, λέει ο Θεός, που δεν μπορείτε να τη διαβάσετε, δεν είναι γυρατιά τα άσπρα μαλλιά, επειδή πέρασε τα χρόνια και άσπισε, γέρασε ο άνθρωπος, γιατί εδώ δεν εννοεί τα σωματικά γυρατιά. Όχι, αλλά λέει το ονομάζει η γραφή, ου πολιά γύρος, πολιά σημαίνει τα άσπρα μαλλιά, δεν σημαίνουν γυρατιά, γιατί μπορεί αυτός που έχει αυτή την ηλικία να είναι σε νοημοσύνη από κακία χειρότερο από παιδί.
αλλά τα έτη που έχει ζήσει ο άνθρωπος μέσα στην αρετή. Ο ενάρτος βίος φανερώνει την ηλικία του ανθρώπου. Ο ζεις μεσοβροσύνη, λέει, έζησε μεσοβροσύνη ο νέος αυτός. Αυτός ξεπερνάει το γέρο στη νοημοσύνη, που του λείπει αυτό το πράγμα που το έχει ο νέος, που θα έπρεπε να το είχε ο γέρος. Άρα λοιπόν, λέει, πέθανε ο κακομοίρης και πέθανε νέος και άωρος, ο νέος που φεύγει. Αλλά η Γραφή λέει ότι για μένα συμπληρώθηκαν τα έτη της ζωής, έγινε όλος ο κύκλος και στα 10 χρόνια που έζησε. Έτσι λέει ο Κύριος. Έζησε 10 χρόνια, 2, έζησε 1. Μέσα από τη χιλιά το πήρε ο Κύριος. Αυτός συμπλήρωσε όλα τα χρόνια εκείνα. Ας ζούσε και 100 χρόνια. Και να έρθουμε και στο συγκεκριμένο παράδειγμα, το καταλάβουμε. Λέει, μνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Πότε πρόλαβε ο νηστής να κάνει όλα τα έργα, τα ενάρετα, ώστε να εισπράξει τη βασιλεία του Κυρίου. Πότε. Κανένα έργο. Δευτερόλεπτο. Όχι, μία μετάνοια πραγματική. Εγώ μιλάω για χρόνο, μιλάω τώρα, έτσι. Ναι. Για χρόνο. Ναι, μηδέν χρόνο. Ναι, μηδέν χρόνο. Ναι. Έκανε μηδέν ολόκληρο κύκλο ζωής, 100, 200, 1000 λεπτών μπορεί να έκανε, ναι, ο ληστής. Δεν μετράει ο Θεός λοιπόν τα χρόνια, όπως τα μετράμε εμείς και λέμε, 100 χρόνια έκλεισε το κύκλο της ζωής, είδε εγγόνια, δισέγγωνα κλπ. Του Θεού δεν είναι το μέτρημα έτσι, αλλά είναι έτσι πως το είπαμε. Σε μηδέν χρόνο, ένα κύκλο ζωής. Σε 5 χρόνια, ένα κύκλο ζωής. Σε 10 χρόνια ένα κύκλο ζωής και είναι τέλειος για τον Θεό. Εκείνος γνωρίζει ότι κι άλλα 1000 αν ζούσε θα έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Διάβασα σε ένα με πατέρικο, κάποιος λέει Άγιος, είπε στους υποτακτικούς ότι εγώ λέει θα κοιμηθώ τώρα αυτές τις μέρες και θέλω στο σταυρό πάνω να βάλετε την ηλικία μου. Και ήταν 95 χρόνων περίπου. Και λέει, θα βάλετε την ηλικία 27 χρόνια. Τι λες παππούλη, εσύ σε λέει 95. Όχι λέει, 95 λέει δεν είμαι, 27. Αυτά που ζούσα με το Χριστό πιάνονται. Άρα λέει, καλά τα πες όλα. Που μέσα από εκεί είναι πάρα πολύ σωστά. Δίχως Θεό είμαστε τίποτα. Τίποτα. Δεν μετράει τίποτα. Για να έρθουμε τώρα πάλι, το θέμα μας είναι η αλλαγή του χρόνου είναι το θέμα στην ουσία. Και αν κάνουμε αυτά που λέει ο Χριστός, έτσι, αυτό έχει σημασία, όπως τα λέει και ο Μιχάλης. Ναι. Λοιπόν, το κάνουμε τώρα, εδώ είναι το θέμα. Κάτσε να τελειώσει πρώτα. Όχι, κάτσε, γιατί λέει, αν τα κάνουμε, τα χρόνια είναι καλά. Αυτό λέει ο άνθρωπος, αν τα κάνουμε, ζούμε εγώ μια ζωή. Θα μου επιτρέψετε κάτι. Που βεβαίως είναι απλό και το καταλαβαίνουμε όλοι. Ερωτώ τον Ιωσήφ για να καταλάβουμε όλοι μας. Έτσι. Άραγε θα υπάρχει Άγιος στον κόσμο που να είπε, εφόσον ζούσε κατά διάρκεια, ότι έκανα το θέλημά του. Γιατί θα πάρω εγώ σαν μάρτυρα τον Απόστολο Παύλο και θα το ανοίξω να διαβάσω εκεί και θα δω και εδώ τι λέει μέσα. Εγώ είμαι το κατακάθι. Ο έσχατος των Αποστόλων, λέει. Ο τελευταίος Αποστόλος. Και προσθέτει και λέει, γιατί είπα κατά κάθε εγώ, ονομάζεται αυτό του πρώτο αμαρτωλό. Το λέει, ήρθε αμαρτωλούς σώσε, κόλεψε το καλά και εσύ και εγώ. Και πρώτος είμαι εγώ. Μεταξύ των οποίων αμαρτωλών ο πρώτος είμαι εγώ. Δεν ένιωσε ποτέ. Ο πρώτος λοιπόν Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Απόστολος Παύλος, ο πρώτος. Ήταν ταπεινός όμως, δηλαδή είχε γνώση σε αυτόν, ήξερε ποιος ήταν. Και έχει και την ταπεινοφροσύνη, δεν ήταν αλαζόν ώστε να λέει ότι εγώ είμαι ο Απόστολος ο Παύλος. Όχι, ποτέ.
Εγώ όμως θέλω να σε ρωτήσω σένα. Χωρίς να έχει. Απλά και ωραία. Αν έχει μορφή, ναι. Όχι, δεν έχει μορφή. Απλώς είναι ερώτημα και γίνεται πιο όμορφα το. Καμία λύση. Ναι. Αισθάνθηκες ποτέ ότι είσαι ο καλός? Όχι, εγώ προσωπικά δεν. Το αισθάνομαι και το βεβαιώνω. Ναι. Εγώ έτσι. Προσωπικά. Ναι, και έτσι είναι. Και έτσι είναι. Αυτό ισχύει για τον καθένα μας. Αυτό όμως είναι συνείδηση και πρέπει να είναι συνείδηση ο καθενός μας για να μπορεί να έχει προαγωγή. Διαφορετικά είναι πεθαμένος. Δεν έχει αυτό που είπες. Αυτό δεν λέει τίποτα, είναι και κακό αυτό που είπα και εγώ. Διότι εντάξει, έτσι αισθάνομαι, αλλά δεν πρέπει να είμαι όμως. Κάτσε, εγώ σε υποχρέωσα. Εγώ σε υποχρέωσα και το είπα. Λοιπόν, γιατί και Απόστολος Παύλος έκανε κάτι που δεν θα το έκανε, ούτε θα το ξέραμε εμείς σήμερα. Βρέθηκαν στην πορεία του Απόστολοι που δεν ήσαν Απόστολοι, ψευδοαπόστολοι, και τον κατέκριναν και λένε δεν είναι Απόστολος του Χριστού. Είχε εχθρούς που τον ονομάζει ότι δεν είναι του Χριστού Απόστολος. Και αναγκάστηκε και είπε ότι ανέβηκα στον ουρανό πριν από 14 χρόνια. Και πάλι δεν το λέει ότι ανέβηκα εγώ. Γνωρίζω κάποιον άνθρωπο, λέει, ναι, που ανέβηκε στον ουρανό. Υπάρχουν περιπτώσεις, το λέγει το πράγμα, και υπάρχουν περιπτώσεις που δίνουμε στον να καταλάβει ορισμένα πράγματα. Σε ρώτησα λοιπόν, αισθάνεσαι ότι είσαι άγιος ή είσαι καλός χριστιανός? Βέβαια δεν θα πεις ότι είμαι καλός χριστιανός, καταλαβαίνω ότι δεν πάω καλά. Ωρα καλή, έτσι πάει το πράγμα. Λοιπόν, γι' αυτό και ερχόμαστε στο ιατρείο αυτό εδώ μέσα, σε ένα άρρωστο. Πνευματικό ιατρείο. Ναι, σαν άρρωστη να πάρουμε κάτι, να βελτιώσουμε το είναι μας και να πορευτούμε. Και το εγώ μας. Ναι, το εγώ να το πεσοκόψουμε λιγάκι. Έπειτα η ζωή του χριστιανού έχει ξαναυποθεί εκείνο το πράγμα, αλλά το λέει ο Κύριος μας. Η ζωή του χριστιανού μοιάζει με το σποράκι. Πέφτει στη γη, το σφαράκι φυτρώνει, χαμπαρίζουμε καθόλου εμείς? Πώς γίνεται το σφαράκι δέντρο, χαμπαρίζουμε εσύ? Όχι, έτσι είναι και τη ζωή του χριστιανού. Πέφτει ο σπόρος του Κυρίου, μεγαλώνει λέει ο Κύριος, γίνεται δέντρο και έρχονται τα πετρινά του ουρανού, ωραία ωραία, και κάθε άγιοι, άγγελοι και τα λοιπά. Έτσι είναι η ζωή του χριστιανού. Όποιος πει ότι κατάλαβε ότι είναι Άγιος, Είναι λάθος, πέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, για να τερματίσω τώρα. Ζήσαμε το 2007. Πολλά. Εγώ μέχρι τώρα έχω ζήσει 70 φορές το ίδιο πέρασμα του χρόνου. Μία ποικιλία γεγονότων. Όταν χειροτονείται κάποιος ή διάκονος ή παπάς και λοιπά, έχει ένα χαρτί και γράφει. Ευχαριστώ τους γονείς μου που με ανέβρεψαν και με έφεραν εδώ πέρα. Φαντάζομαι να έχετε πάρει μέρος και να το έχετε ακούσει. Γιατί το λέω τώρα, το πράγμα, το καταλάβετε. Εγώ θα πω τώρα ευχαριστώ τη μάνα μου, η οποία έφυγε μετά από σταυρούς ασθενειών, που με πρωτοένδυσε και κατάλαβα και μου είπε: για εκείνο δεν θα μετανιώσω ποτέ. Και ευχαριστώ τον Θεό και τη μητέρα μου μετά. Άντε Κωστάκη στην εκκλησία. Από την οποία δεν λείπουμε όλοι μας. Για το ότι μέσα στο χώρο του Κυρίου μεγαλώνουμε όλοι μας, γι' αυτό δεν θα μετανιώσουμε. Για τα δικά μας έργα θα μετανιώσουμε. Ας μας δίνει ο Θεός φρόνημα, ουράνιο, να καταλάβουμε ότι μόνο έτσι έχουμε γλυκιά ελπίδα. Και τελειώνοντας, με ρώτησε ένας παράλυτος που πάει και το βλέπω, σχεδόν παράλυτος, λέει, κύριε Κώστα, θα πάω στον παράδεισο. Λέω, θα πάω στον παράδεισο, θα πάω στον παράδεισο. Καλά, πώς θα λες τόσο εύκολα, όχι, θα πάω στον παράδεισο. Του λέω, άκουσε να δεις. Εκεί στην εκκλησία που πάω,
Βλέπω μια εικόνα του Κυρίου και γράφει «Ο Χριστός, η ελπίς του κόσμου». Το γράφει, λέω, για όλους. Αυτή την ελπίδα έχω ότι θα πάω και το λέω, του λέω. Όχι από τον εαυτό που θα πάω, θα το καταλάβεις. Και αν ήμουν να βγάλω την ελπίδα, κάηκα. Τότε δεν αξίζει και να ζω. Δεν αξίζει και να ζούμε. Για αυτή την γλυκιά ελπίδα ότι θα μας χαρίσει τη ζωή. Γι' αυτό και ήρθε, γι' αυτό και θα πάμε και στον παράδεισο όλοι, για αυτό έχουμε την ακουμπήσει και πάνω την δική μας εμπιστοσύνη στον Κύριό μας. Αμήν.